Συνάδελφοι, δεν περιμέναμε το Υπουργείο Εργασίας να μας περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Ούτε εργοδότες είμαστε, ούτε εδώ πέρα έχουμε παχουλές τσέπες με λεφτά για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε μεταξύ τους. Μας αποφεύγουν όπως ο διάολος στο λιβάνι. Μας στείλαν έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου που εντάξει δεν μπορούμε να πούμε και μες στο ετωκότητα μας άκουσε και συμπόνια έδειξε. Όμως η οργή έχει ξεκυλήσει. Δεν ανεχόμαστε άλλο να υπάρχουν νεκροί στους χώρους δουλειάς. Δεν ανεχόμαστε να μας λένε ότι οι νόμοι είναι καλοί. Οι νόμοι εκείνοι που εφαρμόσανε όσο πιο πια γίνεται την εντατικοποίηση που σήμερα μετρούμε νεκρό ανά τρεις μέρες. Δεν είναι καλός ο νόμος Κατσιδάκη μας βάζει να δουλεύουμε 10 και 12 ώρες για να αφήνουμε τα κορμιά μας μέσα στους χώρους δουλειάς, όπως αποδείχθηκε το προηγούμενο διάστημα, είτε στους τελιπεράδες, είτε στο λιμάνι στην Κόσκο, είτε στις κατασκευές συνέχεια. Αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεία πάνω επιδιώκει να συναντηθεί κατευθείαν με τον Υπουργό, με κανέναν άλλον παπαγάλο που δεν έχει αρμοδιότητα. Θα πρέπει να λυθούν εδώ και τώρα τα αιτήματά μας. Έχουν το επώνυμα. Εμείς συνάδελφοι θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, γιατί ο αγώνας για συλλογικές συμβάσεις σήμερα είναι αναγκαίος και καλύπτει όλα τα μέτρα εκείνα που αφορούν και την προστασία και την υγεία, την ασφάλεια μέσα στους χώρους δουλειάς. Τα αιτήματα που έχουμε σήμερα είναι αναγκαία, γιατί οι ζωές μας έχουν αξία, γιατί εμείς σήμερα μπορούμε το 2021 να δουλεύουμε λιγότερο, να δουλεύουμε ανθρώπινα και όχι να δεχόμαστε όλη αυτή την εκμετάλλευση που θέλει η εργοδοσία, η οποία συντοτεί στις ζωές μας με τη σφραγίδα και αυτής της κυβέρνησης, αλλά και των προηγούμενων. Συνεχίζουμε!